γνωρίζαμε ότι έχουμε να παίξουμε μια ομάδα η οποία θα έλεγα ότι εδώ μέσα δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες και κερδίζει τα παιχνίδια καθαρά και δίκαια. Μια ομάδα γρήγορη με νέα παιδιά που έχει την ποιότητα και έχει και την ομοιογένεια για να το κάνει. Στο σημερινό παιχνίδι εμείς μόνο στεναχωρημένοι μπορεί να είμαστε, γιατί με την εμφάνιση την οποία παρουσιάσαμε, με την εικόνα την οποία είχαμε και τις τρεις κλασικές ευκαιρίες τις οποίες κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και δεχτήκαμε ένα σούτ με μια εξαιρετική απόκρουση του τροματοφύλακά μας, θα έλεγα ότι το παιχνίδι θα είχε και διαφορετική εικόνα εάν μπαίναμε μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ξεκίνησε με εμάς να πατάμε καλύτερα, με εμάς να πατάμε καλύτερα στο γήπεδο, να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και σε ένα νεκρό χρόνο για το παιχνίδι, στημένο γρήγορο παίξιμο του αντιπάλου, δεν αντιδράσαμε σωστά και δεχτήκαμε και τον γκολ και βρεθήκαμε πίσω. Όταν η Καλυθέα νομίζω έκανε τις λιγότερες ευκαιρίες, αν δεν θυμάμαι μία ή δύο, από όσες έχει κάνει σε κάθε άλλο παιχνίδι. Δεν καταφέρνουμε να πάρουμε έστω και τον πόντο. Νομίζω ότι ασφαλώς και είμαστε ευχαριστημένοι. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω στα παιδιά τα δικά μου ότι θα πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια προσπάθεια, την οποία κατέθεσαν και σήμερα, και μόνο κερδισμένοι θα είναι. Νομίζω ότι είμαστε μια αρκετά καλή ομάδα, που άλλες φορές, λόγω της, θα έλεγα, όχι καλής εκτελεστικότητάς μας και άλλες φορές, το ότι δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, πληρώνουμε την αδράνειά μας με μία ή δύο ευκαιρίες του αντιπάλου. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό και να γίνουμε πιο δυνατοί και πιο συγκεντρωμένοι. Δεν μπορώ να έχω παράπονο, αλλά δυστυχώς σίγουρα σήμερα δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Καλή συνέχεια και στο Λουκά. Για τη συνέχεια, έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν είναι τυχαίο ότι η Καλυθέα βρίσκεται ψηλά. Ένα παιδί που κρύφτηκε σε λεπτομέρεια, ένα χρυσό παιχνίδι, ωστόσο μετά το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία λεπτά βάλατε ένα χιλιόμετρο σχετικό, δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα η Καλυθέα. Δηλαδή ένα χρυσό, δεν μου αρέσει να ασκήσετε περιοριστική πίεση. Θα έλεγα ότι το παιχνίδι θα έπρεπε να το τελειώσουμε στο πρώτο ημίχρονο που είχαμε τρεις ή τέσσερις κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουμε ένα γκολ. Με τον Παβίσεβιτς, με τον Ομπράντοβιτς, πάλι με τον Παβίσεβιτς στο 42. Δεν νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες δημιουργούν τόσες πολλές ευκαιρίες όσες εμείς δημιουργήσαμε σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε το σχηματισμό μας, γίναμε λίγο πιο επιθετικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων παρά μόνο μία προς το τέλος με μία κεφαλιά του όμως στο δεύτερο δοκάρι. Αυτή ήταν και η ευκαιρία. Αλλά ούτε και η Καλυθέα. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μία ομάδα που κάνει 17, 18, 19, 20 τελικές και σουτάρει από όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και σήμερα δεν το έκανε αυτό, θα πει ότι τα παιδιά δουλέψανε πάρα, πάρα πολύ καλά. Υστερούμε στο να είμαστε αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που μας δίνονται. Δηλαδή, όταν εμείς χάνουμε με μία μισή ευκαιρία σήμερα, μία ευκαιρία την προπερασμένη Κυριακή, καταλαβαίνω ότι νιώθουμε άσχημα και προσπαθούμε να βρούμε και λύσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όταν δημιουργείς και δεν πετυχαίνεις, θέλει περισσότερο δουλειά και υπομονή και από εμάς. Πιστεύω σήμερα το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν το Χ, ισοπαλία δηλαδή. Δημιουργήσαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, που αν είχαμε σχοράρει, το μάτς ήταν εντελώς διαφορετικό. Δυστυχώς, όταν είσαι σε μια έδρα σαν την Καλυθέα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και δεν είσαι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα συγκεντρωμένος, κάποια στιγμή να την πληρώσεις. Αυτό κάναμε κι εμείς από μια στημένη φάση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε ό,τι δεν πήγε καλά σήμερα. Αν και πιστεύω η ομάδα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε. Ο Αθανιός είναι μια ομάδα που ουσιαστικά ούτε κινδυνεύει ούτε πάει από ψηλά. Εσείς μεταξύ σας υπέρχεται στο προπονητή σας αναζητείτε ένα κίνητρο για να μπορέσετε να αρχίσετε τη χρονιά, γιατί ακόμα υπάρχει ήδη αρκετό ζώο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο εμείς στο Αθανιακού και άλλες ομάδες, πάντα προσπαθούν προπονητές και παίκτες να βρουν ένα κίνητρο. Εμάς το κίνητρό μας είναι να κερδίσουμε όσα πιο πολλά μάτς μπορούμε μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να τερματίσουμε ψηλότερα.
Πρέπει να χτίσουμε ένα σερί. Αρχίσαμε με τον αγροτικό, δυστυχώς το χαλάσαμε αυτό. Θα ξεκινήσουμε πάλι από το επόμενο μάτς να προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα σερί, έτσι ώστε αυτό να είναι το κίνητρό μας μέχρι το τέλος.